Πολύ πριν από την ίδρυση της Θεσσαλονίκης, γύρω από το μυχό του Θερμαϊκού κόλπου, υπάρχουν σημαντικοί οικισμοί. Γύρω στο 315 π.Χ., ο βασιλιάς της Μακεδονίας Κάσανδρος θα αναγκάσει 26 από αυτούς να συνοικιστούν σε μια νέα πόλη, μεταφέροντας εκεί τους κατοίκους τους. Ο Κάσανδρος δίνει στην πόλη το όνομα της γυναίκας του Θεσσαλονίκης, ετεροθαλούς αδελφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Η θέση της νέας πόλης έχει πολλά πλεονεκτήματα. Είναι το ασφαλέστερο λιμάνι στο Βόρειο Αιγαίο με εύκολη πρόσβαση στην ενδοχώρα μέσω της κοιλάδας του Αξιού. Παράλληλα, βρίσκεται σε προνομιακό σημείο για την επικοινωνία με τις σημαντικές μακεδονικές πόλεις. Η πόλη χτίζεται με το υποδάμιο σύστημα, με κάθετα τεμνόμενους δρόμους. Ήταν η δεύτερη πόλη στο Μακεδονικό Βασίλειο μετά την πρωτεύουσά του, την Πέλα. Η Θεσσαλονίκη οργανώνεται όπως όλες οι ελληνικές πόλεις. Διαθέτει εκκλησία του Δήμου και Βουλή, ενώ οι πολίτες της είναι διαιρεμένοι σε φυλές και δήμους. Έχει δική της διοίκηση. Στην πράξη όμως, ο Μακεδόνας Βασιλιάς καθορίζει τις εξωτερικές και εσωτερικές σχέσεις της πόλης μέσω βασιλικών αξιωματούχων των επιστατών. Σύντομα, η πόλη θα εξελιχθεί στο σημαντικότερο στρατιωτικό και εμπορικό κέντρο του Μακεδονικού Βασιλείου. Κάτοικοι από άλλες ελληνικές πόλεις θα έρθουν να εγκατασταθούν εδώ. Μέσα από τους δρόμους του εμπορίου θα φτάσουν επίσης στην πόλη και νέες λατρείες, κυρίως ανατολικές. Οι λατρείες αυτές θα συνεχίσουν να είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς ως το τέλος της αρχαιότητας. Τα ελληνιστικά χρόνια είναι χρόνια μεγάλης ακμής. Αυτό φανερώνουν τα ευρήματα που έχουν έρθει στο φως από τα νεκροταφεία της πόλης και τους μακεδονικούς τάφους της περιοχής. Το 168 π.Χ. η εικόνα αλλάζει. Ο τελευταίος Μακεδόνας βασιλιάς, ο Περσέας, θα ιτηθεί από τους Ρωμαίους στη μάχη της Πίδνας. Οι Ρωμαίοι θα διαιρέσουν αρχικά τη Μακεδονία σε 4 μερίδες, διοικητικά διαμερίσματα δηλαδή. Και η Θεσσαλονίκη θα ανακηρυχθεί πρωτεύουσα της μιας από αυτές. 20 χρόνια αργότερα θα γίνει πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής επαρχίας της Μακεδονίας. Λίγα χρόνια αργότερα, η κατασκευή ενός σημαντικού στρατιωτικού δρόμου, της Εγνατίας Οδού, θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη της πόλης. Η Εγνατία περνάει έξω από τα δυτικά τείχη της Θεσσαλονίκης και τη συνδέει οδικώς με όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Με την επικράτηση του Οκταβιανού Αύγουστου ως μόνου κύριου της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το 31 π.Χ., μια νέα περίοδος, η Αυτοκρατορική, αρχίζει. Οι Θεσσαλονικείς τιμούν τον Αύγουστο και του αφιερώνουν ναό. Η Θεσσαλονίκη, μετά από μια περίοδο αστάθειας και ταραχών, θα απολαύσει και αυτή τα αγαθά μιας παρατεταμένης ειρήνης, της λεγόμενης Pax Romana. Τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες, η πορεία που διαγράφει η πόλη είναι εντυπωσιακή. Με την επέκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προς την Ανατολή και τον Βορρά, η Θεσσαλονίκη θα γίνει σταυροδρόμι οδών, ανθρώπων και ιδεών. Πολύ μεγάλη και δυναμική, με έντονο κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και δραστήρια τοπική αριστοκρατία, γίνεται κέντρο εμπορίου, το μεγαλύτερο λιμάνι της Βαλκανικής. Στα χρόνια αυτά, το πολιτικό και διοικητικό κέντρο της πόλης μετατοπίζεται στο νέο συγκρότημα της αγοράς, όπου κτίζονται λαμπρά οικοδομήματα. Πλήθος κόσμου συγκεντρώνεται στη μεγάλη πλατεία και στις στοές για τις διοικητικές του υποθέσεις, αλλά και για να ακούσει τους ρήτορες και τους φιλοσόφους, να παρακολουθήσει παραστάσεις, να συζητήσει, να θαυμάσει τα μνημεία, να νιώσει τον παλμό της πόλης. Το 299 μετά Χριστόν, ο Κέσαρας Γαλέριος Μαξιμιανός, ένας από τους τετράρχες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, επιλέγει την πόλη ως έδρα της διοίκησής του. Θα την πρικίσει με μεγαλοπρεπή οικοδομήματα. Ένα τεράστιο ανακτορικό συγκρότημα, μια θριαμβική αψίδα που υμνεί τα πολεμικά του κατορθώματα, ένα κυκλικό λατρευτικό κτίριο που στέκουν ως ορόσημα της πόλης μέχρι σήμερα. Η Θεσσαλονίκη, η λαμπροτάτη Μητρόπολης,
η μήτυρ πάσης Μακεδονίας, όπως αναφέρεται σε αρχαίες επιγραφές και κείμενα, ζει τώρα την τελευταία περίοδο της ύστερης αρχαιότητας πριν περάσει στη νέα μεγάλη εποχή της ιστορίας της, τη Βυζαντινή. Όψεις του πολιτισμού που αναπτύχθηκε στην πόλη από τα πρώτα χρόνια έως την ύστερη αρχαιότητα παρουσιάζονται στις επόμενες αίθουσες.